αυτή η δεύτερη φάση. Θα ξεκινήσει σύντομα. Όταν λέμε σύντομα, δηλαδή τον επόμενο μήνα, τον επόμενους 2-3, τις επόμενες εβδομάδες, γιατί εκεί είναι το θέμα. Κοιτάξτε, το σύντομα έχει ένα χρονικό προσδιορισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει, ξέρω εγώ, σε βάθος χρόνου, σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, σε 6 μήνες και να πούμε ότι αυτό είναι σύντομα. Το σύντομα είναι σύντομα. Χρειάζεται όμως να ολοκληρωθούν κάποιες επεξεργασίες που κάνουμε, που δεν θα πάρουν και χρόνο γιατί είμαστε πολύ προχωρημένοι, και σε νομικό και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο, και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε το δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Γιατί ακούγοντας τις σημερινές δηλώσεις της Υπουργού, δεν ήταν ξεκάθαρη για το πότε ξεκινά αυτή η δεύτερη φάση αδειοδότησης και αμέσως γεννούνται νέα ερωτήματα. Αυτό θα έλεγα, ότι εμείς ως κυβέρνηση δεν θέλουμε να λέμε πολλά πράγματα όταν ένα ζήτημα, ειδικά σημαντικό όπως είναι ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, με την Τουρκία κιόλας να απειλεί να κάνουμε πολλές δηλώσεις. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, με πλήρη επίγνωση των όλων προεκτάσεων του συγκεκριμένου θέματος, θα προβούμε και στις ανακοινώσεις. Μάλιστα. Γιατί ήδη επικρίνεστε, έχουν ακουστεί έντονες επικρίσεις και μάλιστα και σήμερα τον πρώην πρόεδρο του Ευρωκό για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στην έναρξη του δεύτερου γύρου αδειοδοτήσεων. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Άλλωστε, δεν είπαμε ότι ξέρετε θα ξεκινήσουμε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο και έχουμε καθυστέρηση. Αυτό είναι τον κύριο Σιλούρη. Και με όλο το σεβασμό στον κύριο Σιλούρη, κατ' εμένα θα ήταν είδηση να έκανε δηλώσεις με θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Υπάρχει η προώθηση των σχεδιασμών που έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Και όχι μόνο, γιατί το θέμα του φυσικού αερίου, το θέμα του ενεργειακού πεδίου στην Κύπρο δεν είναι μόνο το θέμα των ερευνών και της γεώτρησης. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία εμείς στεγάζουμε κάτω από τον τίτλο Κύπρος Ενεργειακό Κέντρο, τα οποία μελετούμε πολύ σοβαρά μέσα στα πλαίσια του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού. Μάλιστα. Και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω. Σας διαβάζω ακριβώς τι είπε ο κ. Σιλούρης. Θέλω να ελπίζω, λέει, ότι η καθυστέρηση οφείλεται απλά σε αμέλεια και αδράνεια και όχι σε σκοπιμότητες ή δεσμεύσεις που έχουν σχέση με το Κυπριακό. Δεν ισχύει αυτή η δήλωση του κ. Σιλούρη. Απλά λέω γιατί δεν υπάρχει καθυστέρηση. Μάλιστα. Άρα τα όσα λέει περί καθυστέρησης, για να τα επιχειρηματολογήσει, απλά δεν ευσταθούν. Τι μπορεί να εννοεί για σκοπιμότητες ή δεσμεύσεις που έχουν σχέση με το Κυπριακό? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Σιλούρη, αλλά θεωρώ ότι κάνει κακό στην Κύπρο, στην κοινή γνώμη, στο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους Κυπρίους κάθε φορά που υπάρχει μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ή μια συνάντηση που αφορά το Κυπριακό, να καλλιεργείται μια στάση καχυποψίας αναφορικά με το τι μπορεί να προκύψει στο Κυπριακό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δυστυχώς πριν από τις συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα, ακόμα και όταν ο Γενικός Γραμματέας ήρθε στην Κύπρο, καλλιεργείται από συγκεκριμένους κύκλους ένα κλίμα λίγο πολύ ότι αμάν καταστραφήκαμε, αμάν ξεπουλούμε την Κύπρο, αμάν υπογράφουμε διάμεσες συμφωνίες και δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο έχει λεχθεί όλο αυτό το διάστημα, που τίποτα από αυτά δεν αποδείχθηκαν πραγματικότητα στο τέλος. Άρα χρειάζεται να διδαχθούμε όλοι από τις εξελίξεις και να πάψουμε να κινδυνολογούμε. Γιατί αυτά που λέει ο κύριος Σιλούρης ανήκουν στη σφαίρα της κινδυνολογίας. Υπάρχει πραγματική πρόοδος, κύριε εκπρόσωπο? Γιατί το τελευταίο διάστημα μιλούσαν όλοι ότι δεν υπάρχει πρόοδος, ότι υπάρχει στασιμότητα. Ξαφνικά είδαμε τον πρόεδρο να ανακοινώνει ότι είναι κοντά σε συμφωνία για τα τρία κεφάλαια τα οποία έχει ήδη ανακοινώσει. Όταν λέμε είμαστε κοντά σε συμφωνία και ότι υπάρχει αυτή η πρόοδος, τι μπορείτε να μας πείτε? Τι μπορώ να σας πω, στα πλαίσια πάντοτε της εμπιστευτικότητας που σίγουρα, ναι, υπάρχουν στις συνομιλίες. Ο πρόεδρος προχθές ξεκαθάρισε για το τι εννοούσε, αναφερόμενο στο θέμα της Βουλής, στην Ομοσπονδιακή Κύπρο. Άλλωστε, το θέμα της νομοθετικής εξουσίας ήταν σε αυτά τα θέματα που είχαν επιτευχθεί αρκετές συγκλήσεις στην πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Και όταν λέω πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων, εννοώ όταν οι διαπραγματεύσεις γίνονταν με ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τον κύριο Τσαλάτ, εκεί όπου επιτεύχθηκαν και οι μεγάλες σημαντικές συγκλήσεις στα διάφορα θέματα.
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βρισκόμαστε κοντά σε λύσεις στο Κυπριακό, γιατί και σε άλλα σημαντικά θέματα έχουμε μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα παραμένουν οι ουσιαστικές διαφωνίες στα σοβαρά θέματα. Ναι, παραμένουν, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε θυμίσει κιόλας την περασμένη Παρασκευή ότι υπάρχουν και θέματα στα οποία η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει κάνει πίσω από αυτά στα οποία βρεθήκαμε είτε σε ακτίνα σύγκλησης ή είχαμε σύγκληση, και ειδικά στο θέμα του πακέτου διακυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Κύπρου, το θέμα δηλαδή της εκπεριτροπής Προεδρίας μαζί με την σταθμισμένη ψήφο και την διασταυρούμενη ψήφο, γιατί όλα αυτά είναι ένα πακέτο, δεν μπορεί να αφαιρεθεί κάτι από το πακέτο, γιατί χαλά τη συνολική συνοχή και λογική λειτουργία του συστήματος. Μάλιστα. Πότε θα ενημερωθούν, κύριε εκπρόσωπε, οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί για την πορεία των συνομιλίων αλλά και τα όσα θα γίνουν στη Νέα Υόρκη? Όπως κάνει πάντοτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν από την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία και θα συζητήσει μαζί με τους πολιτικούς ηγέτες για το τι θα κάνουμε στη Νέα Υόρκη. Το ίδιο έκανε πριν από την τελευταία συνάντηση στη Γενέβη. Συναντήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, συζήτησε για τις προοπτικές της Γενέβης, και μετά από την Γενέβη σε δύο συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου συζητήθηκαν τα όσα διαμήφθηκαν στην Γενέβη, τα όσα συμφωνήθηκαν και για το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Γιατί δεν ευσταθεί αυτό που έχουν πει ορισμένοι, πως τάχατε το Εθνικό Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει για 8 μήνες. Συνέλθηκε 3 φορές το Εθνικό Συμβούλιο, τον περασμένο Ιούνιο και τον περασμένο Ιούλιο. Είναι αρκετές αυτές οι συσκέψεις, ή θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει πιο συχνή επαφή των πολιτικών αρχηγών και πιο συχνή ενημέρωση? Αυτό εξαρτάται από τις εξελίξεις. Δηλαδή, όταν οι εξελίξεις είναι πολλές, ραγδαίες και συνεχείς, τότε ασφαλώς χρειάζεται πιο συχνή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Επειδή όμως δεν είναι τόσο, θα έλεγα, ραγδαίες οι εξελίξεις, καθόλου ραγδαίες δεν είναι στο Κυπριακό. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην διαπραγμάτευση. Δεν έχει επιτευχθεί σοβαρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις από τη Γενέβη και μετά. Γι' αυτό δεν υπάρχει και αυτή η μεγάλη αναγκαιότητα, πέραν από το γεγονός ότι είχαν προκύψει μετά από το τραγικό συμβάν στο Μαρί και όλες αυτές οι εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο, που δεν επέτρεπε και τον νουνεχή διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων αναφορικά με τον Κυπριακό και όχι μόνο. Ελπίζουμε ότι αυτό το κλίμα θα επικρατήσει από εδώ και πέρα, γιατί το έχει ανάγκη η Κύπρος. Έχει ανάγκη η Κύπρος και μια ευρύτερη, τέλος πάντων, ηρεμία, ενότητα, μπορούμε να την έχουμε, θεωρείτε? Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή δύο πλευρές να ζητούν συνεχώς την παρέτηση του Πρόεδρου Χριστόφια, ένα μέτωπο κομμάτων, και τον Πρόεδρο να δηλώνει ότι παραμένει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας του. Μπορούμε να έχουμε αυτό το κλίμα, και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για μας ενότητα δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι διαφορές, δεν σημαίνει ότι ισοπεδώνονται οι διαφορετικές αντιλήψεις, οι διαφορετικές προσεγγίσεις ή και οι διαφορετικές εκτιμήσεις. Είναι δικαίωμα της κάθε πολιτικής δύναμης να έχει και να εκφράζει τις απόψεις της. Από την άλλη όμως πρέπει όλοι να έχουμε πάντοτε σαν φάρο καθοδήγησης το γεγονός ότι η Κύπρος, με φόντο την κατοχή αλλά και τις απειλές της Τουρκίας, όπως και τις προκλήσεις που είναι μπροστά μας, η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Κύπρου, το θέμα της οικονομίας, είναι πολύ σοβαρά θέματα που χρειάζεται να υπάρχει αυτή η μίνιμουμ ενότητα, έστω και μέσα από τις διαφωνίες, για να μπορούμε να έχουμε κοινή προσπάθεια, συλλογική προσπάθεια για ξεπέρασμα των δυσκολιών. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Φτάνει να επιδεικνύεται έτσι ένα δημιουργικό και επικοδομητικό πνεύμα, βλέποντας μπροστά και όχι πίσω. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος θεωρείται ότι προβαίνει στις αναγκαίες κινήσεις για να διασφαλίσει αυτή την ενότητα? Πιστεύουμε πως ναι. Θα ήθελα να πω χαρακτηριστικά ότι για το θέμα του φυσικού αερίου, τότε με τις απειλές της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συγκαλέσει το άτυπο Συμβούλιο Αρχηγών, που έγινε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, θα πρέπει να πω. Ένας πολύ καλός προβληματισμός μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και του Προέδρου για το πώς συλλογικά αντιμετωπίζονται οι απειλές της Τουρκίας. Όταν το κλίμα στο εσωτερικό μέτωπο είναι καλό, τότε διευκολύνεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μια πιο συχνή επαφή με τις πολιτικές δυνάμεις, να συνέρχεται το άτυπο Συμβούλιο Αρχηγών για ένα προβληματισμό ή ακόμα και το Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει αυτό το επικοδομητικό κλίμα. Δεν μπορεί από τη μια, ξέρω εγώ, να ζητείτε καθημερινά και να μην συζητούν οτιδήποτε άλλο πέραν από την παρέτηση του Πρόεδρου, και από την άλλη να έρχονται κάθε τρεις και λίγο στο Προεδρικό για να συζητούν με τον Πρόεδρο. Είναι γι' αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να κατέβουν οι τόνοι,
να τερματιστεί αυτή η αντιπαράθεση, διατηρώντας ο καθένας τις δικές του θέσεις και μέσα σε ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού και αλληλοσεβασμού να αναπτύσσεται ένας διάλογος, μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων με στόχο να εξυπηρετούμε το καλό νόμιμο συμφέρον των πολιτών. Τι κάνουμε, κύριε εκπρόσωπε, όχι ως απάντηση, ουσιαστικά για να είμαστε έτοιμοι στις κινήσεις αυτές της Τουρκίας, ενισχύει συνεχώς τη στρατιωτική παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε προβεί στις απαραίτητες κινήσεις, έχουμε προβεί στις απαραίτητες συνεργασίες με αυτούς που πρέπει να συνεργαστούμε. Έχουμε προβεί και στο παρελθόν, έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, κάνουμε και τώρα. Θεωρώ ότι αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι και η στάση που κράτησε η διεθνής κοινότητα έναντι των προκλήσεων και των απειλών της Τουρκίας σε σχέση με τις έρευνες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δική της την ΑΟΣ. Έχει ένα τομέα που είμαστε ιδιαίτερα ισχυροί και τον οχυρώνουμε ακόμα περισσότερο. Αυτός ο τομέας είναι ο πολιτικοδιπλωματικός, μέσα από την στήριξη που έχουμε στο διεθνές δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών και συμμαχιών στο συγκεκριμένο τομέα, όπου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις που αποδίδουν. Δύο παραδείγματα να σας δώσω. Το ένα το παράδειγμα είναι η απόφαση της κυβέρνησης Χριστόφια τον Οκτώβριο του 2008 να δώσει το θέμα της έρευνας στο τεμάχιο 12 σε μια αμερικανική εταιρεία, όπως είναι η Noble Energy International, και βλέπουμε και ποιες είναι οι προεκτάσεις αυτές τις ενέργειες σε σχέση με την στάση των ΗΠΑ της Αμερικής σε σχέση με το... Αν είχαμε τώρα και το δεύτερο γύρο αδειοδότησης, δεν θα ήταν πιο γερά τα θεμέλια? Αν δηλαδή στο παιχνίδι βάζαμε και τη Γαλλία και τη Ρωσία. Είναι γι' αυτό το λόγο που σας είπα προηγουμένως, ότι ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης δεν είναι απλά ένα θέμα τώρα εξαγγέλων, ένα δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες και γίνονται και πολιτικές ενέργειες, έτσι ώστε μέσα από τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης να οχυρώσουμε ακόμα περισσότερο το πολιτικο-διπλωματικό όπλο που έχουμε στα δικά μας. Έχει προβάδισμα η Ρωσία λόγω του δανείου που μας δίνει? Όχι, δεν έχω, όχι κανένα. Δεν έχει καμία σχέση. Το δάνειο που έχουμε πάρει από, που θα πάρουμε από την Ρωσία, έχει συμφωνηθεί, θα ξεκινήσει από την πρώτη του χρόνου, τα 2,5 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σχέση με το θέμα του δεύτερου γύρου αδειοδότησης ή με το θέμα του φυσικού αερίου. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και αφού μιλάμε για δάνεια, πάμε στην Βουλή να δούμε το πώς κύλησε η πρώτη μέρα συζήτησης των προϋπολογισμών. Η Πετρούλα Αργυρού θα είναι μαζί μας σε λίγο για να μας ενημερώσει.